Και μια ακόμη απορία, βλέπετε τις βγάζω λίγο πιο γρηγορότερα για να, να φροντίσω κάπως να εξοφλώ. Λέγει, τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος για τις κάρτες νέων. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό το θέμα? Και μια δεύτερη απορία πάνω στο ίδιο θέμα. Κρύβεται κάτι πίσω από τις διάφορες πιστωτικές κάρτες και μπορούμε ελεύθερα να γινόμαστε κατοχή μιας ή περισσότερων πιστωτικών καρτών? Μάλιστα. Η αλήθεια, παιδιά, ότι δεν ξέρω τι πράγματα είναι αυτές οι πιστωτικές κάρτες. Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά πάνω κάτω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι κάποιες κάρτες που, το έχω ακούσει αυτό, προμηθεύονται νέοι κάποιες ορισμένες ηλικίες, από ξέρω εγώ 15 έως 25 χρονών, και μπορούν να αγοράζουν από καταστήματα ήδη φτηνότερα. Και πολλά καταστήματα έχουν δηλώσει ότι δέχονται αυτές τις κάρτες και κανείς πηγαίνει εκεί και ψωνίζει κτλ. Αν δεν κάνω λάθος, ή ακόμη να μην πληρώσεις και να σου κρατηθεί πίστοση για αυτή, για τα ψώνια που έκανες, και βάσει βεβαίως λογαριασμού τραπεζικού και κάπως έτσι. Δεν ξέρω πιο πολλά γύρω, σας είπα, από αυτές τις πιστωτικές κάρτες, αλλά επειδή πολλά υπόθηκαν γύρω από το θέμα του 666 και ό,τι και ό,τι και ό,τι, εγώ θα σας έλεγα ότι αυτές οι κάρτες αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουν κάτι κακό. Προσέξτε με, αυτή τη στιγμή να μην έχουν κάτι κακό. Φοβούμαι όμως ότι ανοίγουν το δρόμο για κάτι πολύ κακό. Είναι δε γνωστό ότι το χαρτονόμισμα θα καταργηθεί παγκοσμίως. Με ποικίλα επιχειρήματα ότι τα χρήματα κλέπτονται, γίνονται ληστείες. Έτσι λοιπόν, όταν θα έχεις την πιστωτική σου κάρτα, δεν υπάρχει κίνδυνος κλοπής, δεν υπάρχει, αλλά θα υποθεί αργότερα, μετά από την καθιέρωση των καρτών, ότι ναι μεν δεν υπάρχει κίνδυνος κλοπής, αφού καθιερώσαμε τις κάρτες παγκοσμίως και κατηργήθη το χαρτονόμισμα, όμως μπορείς να απολέσεις την κάρτα σου, να τη χάσεις. Οπότε θα βρουν, την έχουν βρει τη μέθοδο, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Θα πάμε σε μια άλλη μέθοδο, αυτή η πιστωτική κάρτα να είναι επάνω σου γραμμένη. Δηλαδή, θα είναι ο ατομικός σου αριθμός μαζί με έναν άλλον αριθμό, που θα είναι ο αριθμός είσοδος σε κάποιο μηχάνημα, και αυτός θα είναι ο 666. Οπότε, πού θα το βάλουμε τώρα τον αριθμό αυτόν, στις πατούσες μας? Όχι. Το βρήκανε και αυτό. Είναι ή στο μέτωπο ή στο χέρι. Μα κάτι τέτοια δεν λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι τότε ο Αντίχριστος θα σφραγίσει τους ανθρώπους με το όνομά του? Εδώ είναι το σπουδαίο. Οπότε αυτές οι πιστωτικές κάρτες, παιδιά, αυτή τη στιγμή βέβαια σας είπα δεν έχουν κάτι κακό. Σιγά σιγά όμως δημιουργούν τον εθισμό, την συνήθεια. Και θα πει ο άλλος, και τι πειράζει, δεν θα έχουμε χαρτονομίσματα, θα έχουμε πιστωτικές κάρτες, και τι πειράζει, θα πούν μεθαύριο. Όχι αύριο, μεθαύριο. Το να γράψουμε και το νούμερο στο χέρι, αφού την κάρτα τη χάνουμε, μπορεί να τη χάσουμε στο δρόμο. Και σας ξαναλέω, το 666 είναι, και που δεν είναι απάνω στις κασέτες, απάνω στις σοκολάτες, παντού δεν είναι. Αυτό δεν είναι παρά τρεις μπάρες, δηλαδή τρία βλάκια, πώς να το πω, όπως για να μπει ένα αντικείμενο μέσα σε ένα μηχάνημα, όπως είναι οι μηχανές που βάζουμε μια κάρτα μέσα να τη σφραγίσουμε, στο ταχυδρομείο, δεν ξέρω πού, που βάζουμε σε ένα μηχάνημα μια κάρτα και τη σφραγίζουμε. Πρέπει βέβαια αυτή η κάρτα να είναι ορισμένων διαστάσεων και πρέπει να μπει καταλήλως. Αυτό το καταλήλως είναι το 666. Μπαίνει μια μπάρα, δηλαδή μια γραμμή, ένα βλάκι, μια μπάρα, μπαίνει στην αρχή, μια στη μέση, μια στο τέλος, και πρέπει εκεί να κινηθεί η κάρτα. Λένε να αλλάξουν
Τώρα λέει το βρήκαμε αυτό. Ναι, αλλά γιατί να βάλουν το 666 και να βάλουν το 444, το 555, άρα γίνει τυχαίο? Κι αν ακόμη δεν το καταλάβαιναν, το θέμα είναι ότι ο λόγος του Θεού μας ειδοποιεί. Γι' αυτό θα είχα να πω πάνω στο σημείο αυτό ότι ναι μεν αλλά, μπορεί κανείς για μια στιγμή ίσως να χρησιμοποιήσει μια πιστοτική κάρτα, μια κάρτα από αυτές που ψωνίζεται φτηνότερα. Θα έχετε το νου σας όμως και το ξέρετε ότι κάποια μέρα τα πράγματα θα οδηγηθούν σε αυτόν τον μέγα κίνδυνο που δεν θα είναι πει άλλο πια παρά μια άρνηση του Ιησού Χριστού. Διότι λέγει σαφώς το βιβλίο της Αποκαλύψεως, προσέξαμε, σαφώς, όποιος δεν έχει αυτό το νούμερο δεν μπορεί ούτε να αγοράσει ούτε να πουλήσει. Συνεπώς έχουμε οικονομικόν αποκλεισμό των χριστιανών, οικονομικόν αποκλεισμό. Το καταλαβαίνετε αυτό? Υπάρχει σαφήνεια στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εξαιρετικά εξαιρετικά προσεκτικοί και να είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και επιφυλακή.